Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr με την τέταρτη αξιολόγηση ολοκληρωμένη, τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους εξασφαλισμένη και το μεταμνημονιακό πλαίσιο εποπτείας αποκρισταλωμένο. Οι βασικές παράμετροι της επόμενης μέρας έχουν διαμορφωθεί, συνιστώντας έτσι ένα νέο πολιτικό τοπίο. Πορευόμενος λοιπόν σε αυτό το νέο πολιτικό τοπίο, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει από εδώ και πέρα να προβεί σε κινήσεις με δύο βασικές στοχεύσεις. Αφενός να επανασυνδεθεί ουσιαστικά με σημαντικό τμήμα της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αποστασιοποιηθεί, αφετέρου να αναδείξει τις διαχωριστικές γραμμές του κυβερνώντος κόμματος με τη Νέα Δημοκρατία με το βλέμμα στις κάλπες του 2019. Χαιρετεί στον εκλογικό θρίαμβο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν η Λίρα, με το τουρκικό νόμισμα να καταγράφει ράλι ανακούφισης για το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας στη Τουρκία. Το πρωί της Δευτέρας η τουρκική Λίρα καταγράφει κέρδη σχεδόν 3% έναντι του δολαρίου, οδεύοντας προς τα υψηλότερα επίπεδά της σε διάστημα ενός μηνός. Συγκεκριμένα, το τουρκικό νόμισμα καταγράφει άνοδο 2,91% στα 4,54 έναντι του δολαρίου. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που προειδοποιούν πως το ράλι του τουρκικού νομίσματος θα είναι βραχύβιο, αφού πολύ γρήγορα οι επενδυτές αναμένεται να στραφούν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του νομίσματος της γείτονος χώρας. Συνδρομητικό εργαλείο για να κερδίζουν χρήματα οι διαχειριστές των δημοφιλών Facebook Groups εξετάζει στο Facebook, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε πρόσφατα ο τεχνολογικός κολοσσός. Όπως διευκρίνησε, η εταιρεία δοκιμάζει μια υπηρεσία που θα επιτρέπει στους διαχειριστές αυτών των ιδιωτικών ομάδων να χρεώνουν μια μηνιαία συνδρομή, προσφέροντας στα μέλη τους αποκλειστικό περιεχόμενο. Η υπηρεσία θα ξεκινήσει ωστόσο πιλωτικά σε ένα μόνο μικρό αριθμό ομάδων για να σφιγμομετρηθεί η ανταπόκριση του κοινού. Η νέα υπηρεσία θα είναι σαν μια μικρή συνδρομή μελών που θέλουν να ανήκουν ή να εγγραφούν σε μια κλειστή λέσχη. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας, με το γενικό δίκτυο μόνο και με τις 771,80 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,08%. Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.